Η Λιάνα, το μεσημέρι σήμανε συναγερμό και αμέσω κινητοποιήθηκε το λιμενικό για τον εντοπισμό των τριών σερφερ. Και αυτό γιατί εκείνη την ώρα στην περιοχή έπαιρναν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί έξι μοφόρ. Μετά από τρει ώρε, τόσο διήρκησε περίπου η αγωνία, οι δύο εκ των τριών σερφέρ κατάφεραν να βγουν μόνοι του στην ξηρά, ασφαλεί και υγιεί. Ο τρίτο βγήκε λίγο αργότερα με τη βοήθεια του λιμενικού, το οποίο όμω είχε οπτική επαφή μαζί του καθ' όλη τη διάρκεια τη επιχείρηση. Να πούμε ότι και οι τρει είναι καλά. Στην επιχείρηση συμμετείχε ένα σκάφο του λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφο και ήταν έτοιμο να πετάξει και ένα αεροσκάφο του πολεμικού ναυτικού. Ευτυχώ όμω είχαμε αίσιο τέλο νωρί και έτσι δεν χρειάστηκε. Να υπάρξει κάποια επέμβαση Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν και στον Ρωμαϊκό γυαλό στην Λίμνο, όπου έπεσε θύμα των θυελωδών ανέμων. Για την ακρίβεια, όπω περιγράφει το Λίμνο Report... περαστικοί και κάτι και έμειναν άφωνοι όταν είδαν το τυχείο να έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά σαν χάρτινο πύργο. Ετία οι νοτιάδε, αλλά και τα και τεράστια εικόνες. κύματα όπω βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε και μια ζημιά που έγινε. Άνοιξε μια τρύπα περίπου ενό μέτρου. Επηρεάστηκε τον μπαλκόνι ενό εστιατορίου, ενώ και κάποια άλλα κτίρια, κάποια καταστήματα είχαν και αυτά ζημιέ. Φαντάζεσαι, Ελένα, πόσο δυνατό ήταν το κύμα και πόσο δυνατό ήταν ο άνεμο. Ε, ο άνεμο όμω δημιούργησε και άλλα προβλήματα και μάλιστα αν ο καπετάνιο του Blue Star δήλωσε, δεν ήταν τόσο δεξιοτέχνη, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είχε καταφέρει να μανατζάρει το πλοίο. Ακριβώ, Ελένα, το βλέπουμε και στα πλάνα μα. έπνεαν. μπουφορέπνεαν. Έφυγε κανονικά με κανονικέ καιρικέ συνθήκε. Ωστόσο, στο λιμάνι τη Νάξου ο καιρό άλλαξε, είχε φουρτούνα, είχε φύγει κανονικά, δεν υπήρχε απαγορευτικό απόπλου. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του και την δεξιοτεχνία του για να καταφέρει να δέσει, όπω βλέπουμε και στα πλάνα μα. Τέλο, καλό, όλα καλά. Θα τρόμαξαν σίγουρα πάρα πολύ οι ταξιδιώτε. Βελίκα Καραβάλτσιου, σε ευχαριστούμε.